Αλέξανδρο, μάτι μάτι. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνέχεια με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και επιλέξαμε ένα θέμα μεσούσης του καλοκαιριού που μας ενδιαφέρει όλους. Δεν είναι άλλο από την άσκηση και το πόσο καλό κάνει στη σωματική μας υγεία. Και βέβαια σημασία έχει το ποιος μιλάει γι' αυτό. Και έτσι έχω τη χαρά να βρίσκομαι δίπλα στον Αλέξη Μπαντρακούλη. Είναι ο top των fitness personal trainer, είναι ο μοναδικός εκτός Αμερικής γυμναστής, ο οποίος έχει πάρει Όσκαρ στο fitness. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ στο χώρο του γυμναστηρίου σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη χαρά να συζητήσουμε μαζί για θέματα άσκησης και υγείας. Αλήθεια, θέλω καταρχήν να μου πεις πόσο μεγάλη διάκριση ήταν αυτό για σένα, αλλά και για τη χώρα γενικότερα. Είναι η μεγαλύτερη διάκριση τόσο για μένα, γενικότερα για οποιονδήποτε επαγγελματία της άσκησης σε παγκόσμια εμβέλεια, διότι αυτό το βραβείο θεωρείται το Όσκαρ της βιομηχανίας του fitness για τους επαγγελματίες και είναι η ύψιστη τιμή που μπορεί να έχει κάποιος επαγγελματικό επίπεδο σε αυτή τη βιομηχανία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της διαφοράς εναντί άλλων συναδέλφων που σε έκαναν να φτάσεις στην κορυφή? Για να είμαι ειλικρινής, όπως είπα και στην ομιλία παραλαβής του βραβείου, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μυστικά για την επιτυχία. Από εκεί και πέρα, αυτό που σίγουρα λείπει και στην Ελλάδα και στην παγκόσμια αγορά είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι συνδυάζουν τη θεωρία και την πράξη. Οι άνθρωποι που έχουν ουσιαστικά τα διαπιστευτήρια τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Από πότε έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να δίνετε αυτό το βραβείο που κρατάς βεβαίως και τόσο σφιχτά, σε βλέπω? Αυτό το βραβείο δίνεται από το 1998 από τον Διεθνή Οργανισμό IDEA, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός στον κόσμο πάνω στο fitness. Έχει μια ιστορία ο οργανισμός 35 χρόνια και το βραβείο έχει μια 20ετή θητεία. Είναι η πρώτη φορά που απονέμεται σε μη Αμερικανό και αυτό αντιλαμβάνεστε δίνει και μια ιδιαίτερη αξία στο όλο γεγονός. Μιας και βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, και σε έχω δίπλα μου, θα δράξω την ευκαιρία για να πάρω έτσι πολύτιμες πληροφορίες για τους τηλεθεατές σε ό,τι αφορά τη γυμναστική. Γιατί μην ξεχνάς ότι ζούμε μια χώρα που θυμόμαστε την γυμναστική ως νοοτροπία, κυρίως το καλοκαίρι, για να κάνουμε ωραίο σώμα. Συμφωνείς? Συμφωνώ απόλυτα. Δυστυχώς η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τα υψηλότερα επίπεδα υποκινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην παγκόσμια σφαίρα. Και στο κομμάτι της άσκησης είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που γυμνάζεται συστηματικά. Είναι πολλοί λόγοι που έχουμε αυτή την πολύ κακή κατάταξη στην παγκόσμια κλίμακα. Θεωρώ ο πρώτος κλασικότερος είναι τα πρότυπα. Τα πρότυπα ξεκινάνε από την οικογένεια, ξεκινάνε από το σχολείο. Δυστυχώς η άσκηση, παρόλο που έχουμε τους προγόνους μας να μας έχουν μάθει τόσα πολλά, είναι πάρα πολύ υποτιμημένη στην Ελλάδα. Πόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος του γυμναστή σε όλη αυτή την ιστορία της άσκησης? Είναι σημαντικός και να φανταστείτε ακόμα και η βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι η αλλαγή συμπεριφοράς δεν μπορεί να επιτευχθεί από το άτομο μόνο του, αλλά από μια υποστήριξη, είτε πολυεπιστημονική, είτε ειδικότερα από τον άνθρωπο που είναι ο καθοδηγητής αυτής της διαδικασίας και είναι ο γυμναστής του. Και το πρόβλημα είναι ότι την άσκηση τη βλέπουμε πάντα σαν αγώνα ταχύτητας. Δεν τη βλέπουμε ποτέ σαν μαραθώνιο δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γι' αυτό και κανένας δεν πετυχαίνει στην άσκηση παρά μόνο αν βάλει μικρούς, σταδιακούς και μακροπρόθεσμους στόχους. Δηλαδή η συμβουλή δική σου είναι να κάνουμε πάντα με κάποιον γυμναστή και όχι μόνοι μας? Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Μέχρι να φτάσει κάποιος τη δυνατότητα να έχει την προσωπική του επίβλεψη, θα πρέπει να αγαπήσει την κίνηση. Ο άνθρωπος είναι ένα όν φτιαγμένο να κινείται. Δυστυχώς ζούμε καθιστικά, για τον λόγο αυτό έχουμε και πολύ μεγάλη έξαρση χρόνιων νοσημάτων. Ο άνθρωπος αρρωσταίνει επειδή δεν κινείται. Άρα αγαπώ τη φυσική δραστηριότητα, αγαπώ την κίνηση. Από εκεί πέρα, αν θέλω να κάνω κάτι πιο δομημένο, κάτι πιο εξειδικευμένο, σίγουρα χρειάζεται και επιστημονική επιμέλεια για αυτό που λέγεται επίτευξη του στόχου. Άλλο όμως η υγεία και άλλο ένας αισθητικός στόχος ενδεχομένως. Μπορεί να σε προστατεύσει ο προσωπικός γυμναστής από ενδεχόμενες κακώσεις που μπορούν να προκληθούν εάν κάποιες ασκήσεις τις κάνει κανείς χωρίς εμπειρία και μόνος του? Σαφώς, η προσωπική επίβλεψη αυτό διασφαλίζει στο 100% την πρόληψη τραυματισμών, ακόμα και την αποκατάσταση πολλές φορές των τραυματισμών. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι εξειδικεύει τη διαδικασία. Άρα οι στόχοι δεν είναι μόνο αυτοί που έχεις σήμερα. Οι στόχοι αλλάζουν, η εικόνα σου αλλάζει, η υγεία σου βελτιώνεται. Άρα πρέπει αυτή η διαδικασία να προσαρμόζεται πάντα. Ο μόνος αρμόδιος για αυτή τη διαδικασία να αλλάζει όλα αυτά τα δεδομένα είναι ο προσωπικός γυμναστής. Δεν μπορεί από μόνος του ασκούμενος να προσαρμόζει συνέχεια τη διαδικασία στα δικά του μέτρα και σταθμά. Ποιο είναι το μυστικό για να έχει κανείς ωραίο σώμα, κάτι το οποίο είναι επιθυμητό από όλους, νομίζω και από τους άντρες και πολύ δε περισσότερο από τις γυναίκες? Θέλω να σας ρωτήσω, μόνο η γυμναστική κάνει θαύματα ή πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός γυμναστικής αλλά και σωστής διατροφής?
θα ήθελα να το βάλουμε το ερώτημα όπως ακριβώς είναι, απλά σε άλλη βάση. Το αισθητικό αποτέλεσμα θα έρθει εφόσον πρώτα διασφαλίσει το μεγάλο αγαθό που είναι η υγεία. Σαφώς και η άσκηση και η διατροφή καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα επίπεδα υγείας, της λειτουργικής ικανότητας. Πάντα το λάθος μας είναι ότι τυφλωνόμαστε από το αισθητικό αποτέλεσμα. Μπορώ να έχω αισθητικό αποτέλεσμα και να μην έχω υγεία. Ενώ μπορώ να έχω υγεία και αισθητικό αποτέλεσμα. Το βλέπουμε πάντα λίγο ανάποδα. Θεωρώ ότι όντως η άσκηση και η διατροφή είναι δύο από τα καλύτερα φάρμακα που ο μέσος άνθρωπος πρέπει καθημερινά να χρησιμοποιεί. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πάρα πολλούς διάσημους να έχουν κάνει μόδα το personal training. Θέλω να σας πω, εάν πιστεύετε ότι είναι απαγορευτικό για τον απλό άνθρωπο λόγω και της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Έχω απαντήσει και σε άλλη συνέντευξη ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Δεν θα διαφοροποιηθώ ιδιαίτερα. Πάντα υπήρχε το personal training για τους δήθεν ή πραγματικά διάσημους. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ξεκάθαρα, γνωρίζοντας το πώς κινείται η αγορά του fitness παγκοσμίως, το personal training αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που υπάρχει στη βιομηχανία του fitness. Ακόμα και σε μικρές επαρχιακές περιοχές και της δικής μας χώρας, το personal training είναι πλέον πραγματικότητα. Το θέμα της οικονομικής κρίσης και των οικονομικών δεδομένων σαφώς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όλα είναι θέμα κινήτρου. Όταν κάποιος έχει ένα σοβαρό κίνητρο να ασχοληθεί με την υγεία του εξειδικευμένα και να έχει τον μέντορα καθοδηγητή, σίγουρα μπορεί να βρει το οικονομικό αυτό μειονέκτημα και να το κάνει πλεονέκτημα, αρκεί να δώσει την κατάλληλη προτεραιότητα. Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι θα συμβουλεύετε σε όσους και σε όσες μας ακούνε? Εγώ θα συμβούλευα να αγαπήσουν την κίνηση, να μην ασχολούνται απλά με μια συγκεκριμένη τάση στην άσκηση, να αγαπούμε να είμαστε κοντά στην κίνηση. Ο άνθρωπος είναι αόν να κινείται. Αυτό τον κάνει πάντα να είναι πιο υγιές και πιο αποτελεσματικό και σε επίπεδο ψυχικό και σε επίπεδο σωματικό. Και το πιο μεγάλο ουσιαστικά μυστικό επιτυχίας είναι να βάζουμε μικρούς επιτεύξιμους στόχους. Να μην βλέπουμε πάρα πολύ μακριά και χάνουμε τον πιο κοντινό επιτεύξιμο στόχο, το οποίο θα σου δώσει πάντα το έναυσμα να κυνηγήσει και τον επόμενο. Η άσκηση είναι υγεία, έτσι? Η άσκηση είναι υγεία, είναι ποιότητα ζωής, είναι βελτίωση λειτουργικής ικανότητας, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να βάλει στην καθημερινότητα του ένας άνθρωπος. Κύριε Πατραγούλη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Να σας συγχαρώ και εγώ προσωπικά για αυτό το βραβείο που τόσο πολύ καμαρώνεται και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ολοκληρώσουμε και αυτό τον κύκλο φέτος των εκπομπών για ζητήματα υγείας με τις ευχές που δώσατε κι εσείς νωρίτερα και τις συμβουλές προς τον κόσμο να προσέχουν την υγεία τους και η άσκηση είναι μέρος της σωματικής και της ψυχικής μας υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι.